έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνει για στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον Πρωταρά ο Δήμαρχος Παραλιμνίου. Μόλις το 1/3 των επιχειρήσεων έχει επαναλειτουργήσει, με την εικόνα στην τουριστική περιοχή να καθίσταται ανησυχητική. Το ρεπορτάζ έχει ο Μαρίνος Παυλικάς. Έκκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Υπουργό Εργασίας απίφθινε μέσω του ΣΥΓΜΑ ο Δήμαρχος Παραλιμνίου για τις τουριστικές επιχειρήσεις στον Πρωταρά. Παρά την αυξημένη κίνηση κατά το τριήμερο στο τουριστικό θέρετρο, εντούτοις μόλις το 30% των επιχειρήσεων έχουν τεθεί σε λειτουργία και μόλις 3 ξενοδοχειακές μονάδες έλαβαν την απόφαση να λειτουργήσουν. Κυρίως παράγοντας που αποθαρρύνει τους επιχειρηματίες, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, τα διατάγματα της κυβέρνησης για αναστολή εργασιών και η υποχρέωση λειτουργίας με διατήρηση του αριθμού των εργαζομένων. Μην μας στερείτε το δικαίωμα να αναπτυχθούμε. Πραγματικά, απευθύνω την έκκληση αυτή να τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν αυτή η πρόνοια της νομοθεσίας ή των διαταγμάτων. Σύμφωνα με τον κύριο Πυρίλη, η ενδεχόμενη αλλαγή στα διατάγματα αναμένεται να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επαναλειτουργήσουν. Θέλουμε να κάνουμε μια επανεκκίνηση. Θέλουμε να επιτραπεί τόσο στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, στις καφετέριες, αλλά και όλα τα καταστήματα της τουριστικής περιοχής να μένουν ανοιχτά όση περίοδο θέλουν και να εργοδοτούν όσων προσωπικών έχουν ανάγκη. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θα τονώσει και θα ελαχιστοποιήσει την ανεργία που παρουσιάζεται. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της τουριστικής εμπορικής και βιομηχανικής εταιρείας Αμοχώς του τόνισε τη σημασία της διατήρησης του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος για στήριξη της οικονομίας. Θέλουμε να κάνουμε ένα μεγάλο κάλεσμα προς όλους τους συντελεστές, κυβέρνηση και κράτος, να βοηθήσουν έτσι ώστε εκείνα τα κίνητρα που ήταν πάρα πολύ σωστά το 2015 να διατηρηθούν και αν να γίνει μια μικρή αλλαγή με βάση τα νέα δεδομένα. Επισημαίνεται ότι το ποσοστό επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων στην ελεύθερη Αμόχωστο παραμένει στο 20-30% παρά την χαλάρωση των μέτρων εξαιτίας της σχεδόν απόλυτης εξάρτησης της περιοχής, όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι από τον τουρισμό.